Στο πλαίσιο της παγκόσμιας γιορτής ασύρματης επικοινωνίας από το δημιουργό της Γουλιέλμο Μαρκόνη, το πρώτο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε επικοινωνία μέσω ασύρματου με τη χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας με μαθητές σχολείων από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία μέσα από αίθουσα του σχολείου. Στο σχολείο μας υλοποιείται ένα πρόγραμμα Erasmus K2. Συμμετέχει το σχολείο μας και άλλα 5 σχολεία από 5 διαφορετικά κράτη, από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Πορτογαλία και την Σλοβακία. Το θέμα τους έχουν ένα κοινό θέμα, έχει σχέση με την εκπαίδευση STEAM, η οποία υποστηρίζεται πάρα πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας οργανισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής τεχνολογίας, επιστήμης και μαθηματικών, και σε αυτό έχουν βάλει μέσα και την τέχνη, που θεωρείται ένα απαραίτητο πρόσθετο για την καινοτομία και για όλη την διαδικασία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος, σήμερα γίνεται η εκδήλωση αυτή. Έχουμε εδώ τους ραδιοερασιτέχνες Εύρου, οι οποίοι θα έρθουν σε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με τους αντίστοιχους ραδιοερασιτέχνες του Βελγίου και της Ιταλίας. Ήδη στην Ιταλία υπάρχουν μαθητές μας, 6 μαθητές μας και 2 καθηγητές, και θα γίνει μια επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, αφού πιο μπροστά τα παιδιά πληροφορηθούν τη χρήση του ασυρμάτου. Γενικά. Το πρώτο Γενικό Λύκειο, όπως και μαθητές των προαναφερθέντων χωρών, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus και έτσι μέσα από αυτό το πλαίσιο ήρθαν σε επικοινωνία με αντίστοιχο σχολικό Ινστιτούτο της Ιταλίας. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα δημιουργηθούν 6 θεματικοί κύκλοι, δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται διαδραστικά στο διαδίκτυο από όλους τους καθηγητές. Και επίσης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα γίνει και ένα έργο τέχνης από όλους τους συμμετέχοντες με θέμα «Η Ευρώπη αλλάζει», και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλους τους μαθητές, οι οποίοι είναι αυριανοί Ευρωπαίοι, είναι Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί κάθε χώρα δέχεται διαφορετικές προκλήσεις με το θέμα αυτό «Η Ευρώπη αλλάζει». Επομένως θα μάθουν να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται αυτές τις προκλήσεις και τις αλλαγές τις οποίες έχουν. Στο χώρο του σχολείου βρέθηκαν μέλη του Συλλόγου Ασυρματιστών Ερασιτεχνών Νομού Εύρου Οδηγενής Ακρίτας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη τεχνολογία, πραγματοποιώντας και μια μικρή επίδειξη. Sierra Victor A Delta Tango Lima, Sierra Victor A Delta Tango Lima in conference, over. Δραστηριοποιούμαστε στις επικοινωνίες μέσω του ασυρμάτου, και σήμερα μας κάλεσε το πρώτο Γενικό Λύκειο για να κάνουμε επικοινωνία για το πρόγραμμα μέσω του προγράμματος Erasmus με αντίστοιχο λύκειο στην Ιταλία. Σε αυτό συμμετέχουν και άλλα λύκεια από το Βέλγιο, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και το Ελληνικό Λύκειο. Θα έχουν μαθητές που δραστηριοποιούνται στις επικοινωνίες και θα κάνουν μέσω του ασυρμάτου κάποιες ερωτήσεις, κάποια θέματα που έχουν, θα ανταλλάξουν τις απόψεις μεταξύ τους οι μαθητές με επικοινωνία μέσω του ασυρμάτου, χρησιμοποιώντας αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία. Αυτές είναι οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας, Διγενής Ακρίτας, που έχει έδρα στο Σουφλί. Οι μαθητές φάνηκαν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενημέρωση, παρακολουθώντας την με προσοχή, θέτοντας τις δικές τους ερωτήσεις προς τους ειδικούς και αξιοποιώντας τη σημερινή μέρα για αναβάθμιση των γνώσεών τους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι μια δράση στα πλαίσια αυτού του ευρύτερου προγράμματος του Erasmus, το οποίο περιλαμβάνει και ανταλλαγές μαθητών. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση του προγράμματος. Έχουν ήδη γίνει οι τρεις μετακινήσεις μαθητών. Τώρα βρισκόμαστε, είναι σε εξέλιξη η τέταρτη στην Ιταλία, όπου θα επικοινωνήσουμε κιόλας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για μένα που έχω ταξιδέψει κιόλας
στην προηγούμενη μετακίνηση στη Σουηδία και θα μιλήσουμε με άτομα τα οποία έχουμε δει εκεί, έχουν έρθει εδώ πέρα. Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία για όλο αυτό το πρόγραμμα και αυτή η εκδήλωση σήμερα. Σήμερα παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Ραδιοτηλεοπτικού με τον Ασύρματο. Μας έμαθαν κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, μας απάντησαν και πολύ και στις ερωτήσεις που είχαμε. Ανυπομονούμε τώρα για την αναμετάδοση με την επικοινωνία μας με τον Ασύρματο, με τα παιδιά της Ιταλίας και του Βελγίου, όπου θα κληθούμε να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, τα παιδιά τα περισσότερα τα γνωρίζουμε όπως και τους καθηγητές, οπότε θα είναι κάτι σχετικά εύκολο για μας.